Αλλά πριν δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, για τίποτα από όλα αυτά θα βγάλουμε συμπεράσματα. Για θα μου επιτρέψετε να σας πω, και ξέρετε κι εσείς άλλωστε, ότι υπήρξαν και σε άλλες περιπτώσεις διάφορες καταγγελίες που σας ήταν ορθώς τις στείλατε στη δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη έβγαλε όχι λόγω νόμου, λόγω έρευνα στην ουσία, απαλλακτικά βουλεύματα. Είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Παράκη? Ξέρετε, τώρα μιλάμε θεωρητικά. Μισό λεπτό, κύριε Παράκη. Να πούμε στον κόσμο ότι να κάνουμε τι καταγγελίε. Ορίστε, μισό λεπτό, κύριε Παράκη. Ναι ή όχι. Ναι, πάρα πολλά. Όχι όμω λόγω νόμου, λόγω έρευνα τη ουσία. Προσέξτε, να είμαστε προσεκτικοί και να δούμε τι συμβαίνει με το τέλο. Προσέξτε, εγώ να κάνω μια ερώτηση. Σα ενδιαφέρει. Νόμο 4224 του 2013. Το τι έχουμε ακούσει για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και οργανώσεις δεν περιγράφεται. Ακούστε τι ψηφίστηκε στη Βουλή το 2013. Με διάταξη αναστέλλονται όλες οι ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για προέδρους, μέλη και διοικητικά συμβούλια αγροτικών συνεταιρισμών, συνεταιριστικών οργανώσεων, εφόσον οι οργανώσεις αυτές συγχωνεύονται ή μετατρέπονται ή τίθενται σε καθεστώς και καθάρισης. Δηλαδή τους λέει: συγχωνευτείτε. Για να καθαρίσετε. Για να καθαρίσετε, να μην έχετε ποινικές ευθύνες. Αυτό τους λέει. Έτσι. Και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να φάγαν λεφτά από επιχορηγήσεις, που μπορεί, λέω εγώ, δεν το ξέρω. Αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν στο απειρόβλητο. Και εσύ δελατώνα για 100 ευρώ, ναι, θα έρθουν να σου πούνε το ότι ξέρεις κάτι, θα σου κάνουν κατάσταση. Που δεν την κάνουνε, αλλά που θα καρδιοκτυπάς για να πληρώσεις τα 50 και 100 ευρώ του έμφυα. Είναι έτσι, κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι? Σε καμία περίπτωση ποινική ευθύνη αυτού του είδους μέσω συγχωνεύσεως. Ό,τι και να λέει ο νόμος, κύριε Παδάκη, δεν μπορεί να υπάρξει. Μα λέει νόμο με νόμος, λέει. Μα σας λέω και πάλι. Τον ερμηνεύω και άλλο τις συγχωνεύσεις. Τις μετατροπές, λέει. Κύριε Παδάκη. Αναστολή, λέει. Αναστολή. Αναστολή. Αλλά το πρόβλημα είναι ποτέ. Δεν πρέπει ο εισαγγελέας να παρακολουθεί την υπόθεση, να δει πότε τελειώσαν οι συγχωνεύσεις. Και αν το τελειώσουν κάποτε οι συγχωνεύσεις, να ξανασχίσει την ποινική δίωξη ή να επαναλάβει. Αλλά μπορεί να μένει εκκρεμές, εν τω μεταξύ παραγράφεται. Έτσι. Δεν έχω να πω. Στη δεκαετία παραγράφονται αυτές τις παραγράφεις. Αν ασκηθεί, λέω το εξής, κύριε Ρακιτζή, επειδή έχετε διατελέσει βέβαια και έγκριτος και κορυφαίος δικαστικός λειτουργός, αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, θέμα παραγράφης δεν υπάρχει. Υπάρχει. Παραγράφεται τα πλημελήματα στα 8 άλλο, χρόνια. Αν μου, μιλάτε, αν μου μιλάτε για ένα πλημέλημα, κύριε Ρακιτζή, μην μπούμε σε νομικές λεπτομέρειες. Παρακαλώ, μην μπούμε σε νομικές λεπτομέρειες. Στα 15 και το παρέμβαση εισαγγελέα, θα έχουμε εδώ κάτι να αποψίσει. Διάταξη. Υπάρχει παρέμβαση. Παρέμβαση εισαγγελέα πρέπει να υπάρξει. Μετά τα όσα αποκαλύπτει, υπάρχει. Δεν πάει εμβολία. Ούτω ή άλλω η κυρία Κουζαμάνη έχει ζητήσει από τον κύριο Ρακιτζή όλες αυτές τις υποθέσεις, ναι ή όχι? Ναι, ναι, μου είχε θα κάνει προκαταρκτική. Άρα λοιπόν, και για αυτό το θέμα. Για όλα. Εκκρεμής. Θα μπορούσε ο εισαγγελέας να πει το εξής. Έχουμε υποθέσεις. Ο κύριο Ρακιτζή αναφέρεται σε υποθέσεις που έχουν καταγγελθεί στη Βουλή. Για υποθέσεις που έχουν γίνει ακόμα και ονομαστικές ψηφοφορίες για να μην περάσουν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για καραμπινάτα σκάνδαλα, πρωτοφανή σκάνδαλα. Εγώ σας διαβάζω εδώ αυτό για το PSI που το θυμάμαι πολύ καλά. Λέει, με το άρθρο 3 του νόμου απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Ακούστε. Των ελληνικών τραπεζών που αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, αλλά κοιτάξτε και ποιους βάζει ακόμα. Αλλά και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδας για την απόφαση συμμετοχής του κοινού κεφαλαίου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ασφαλιστικών φορέων σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του ελληνικού δημοσίου. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι φάγαν τα λεφτά των ασφαλιστικών αυτό, ταμείων, τώρα, φάγαν τα λεφτά. Με συγχωρείτε, κύριε Παυλόπουλε, αμέσως τα φάγανε. Να ολοκληρώσω, φάγανε τα λεφτά. Μιλάτε σε μένα που έχω φέρει το θέμα στην Ισπανία, αλλά μην χρησιμοποιείτε φράσεις. Αφήστε, κύριε Παυλόπουλε, γιατί διακόπτετε? Ενοχλήστε από αυτά που λέω. Λοιπόν, να ακούσετε. Γιατί ήταν ανακρίβεις? Ανακρίβεις, λέω. Μα τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα, κύριε καθηγητά? Έτσι θα βρίσκεται. Λοιπόν, να σας πω, κύριε Παπαδάκη. Σας βλέπει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, πήγανε σε μία νύχτα, βεβαίως, φάγανε τα λεφτά των νοσοκομείων,
των ασφαλιστικών ταμείων στο κούρεμα. Το PSI στο κούρεμα τα φάγανε. Με συγχωρείτε. Αυτό συνέβη. Αυτά είχαν. Ακούστε τώρα. Αν εκφράζεστε έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να κάνετε άλλο ένα διαζύγιο. Και εγώ έφερα το θέμα πρώτο και ζήτησα στοιχεία. Άλλο αυτό και άλλο λέξη. Θα το συνεχίσουμε. Θα το συνεχίσουμε μετά. Θα το συνεχίσουμε, κύριε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ρακιτζή. Πρέπει να. Θα μα κόψει τον αέρα και θα λέτε ότι μα κόψαν στον αέρα. Για να σα προστατεύσω το κάνω. Όλο εμένα κόβετε στον αέρα. Όχι, δεν κόβετε. Ακούστε εδώ τη φράση. Να μα κόψουν, κοιτάξτε, εγώ χρόνο μηδέν, ειλικρινά σα μιλάω. Η φράση. Γιατί είναι. Δεν παιδιά, τι να πω, μην κόβετε όμω, γιατί μετά θα μου πούνε ότι κόβω. Δισεκατομμύρια. Δεν μπορώ να ζω με αυτή την ψυχική. Δισεκατομμύρια. Ποια είναι η ψυχική, κύριε. Μα δεν βλέπετε, έχει μηχάνημα εκεί. Δείξτε, ρε παιδιά, το μηχάνημα που έχει. Πώς θα το κάνουμε, να δίνει ο τρόπο που κυκλοφορεί ένα σταθμό. Όταν έρχομαι στον κύριο Παπαδάκη, το μηχάνημα κόβεται πάνω μου. Σας προτείνω να πείτε.